Όπω είπα, εδώ πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Ιδίω αν δεν έχει εμπειρία από την επανάληψη από άλλε γλώσσε προγραμματισμού, εντάξει, εδώ πρέπει να κάνει stop, α πούμε, παύση και αυτέ τι πληροφορίε τι οποίε είδε να κάνει πολλέ πολλές, πολλές ασκήσει. Δηλαδή, εδώ έχει τρει ακόμα ασκήσει για να εξασκηθούμε περαιτέρω. Αλλά καλό θα είναι δηλαδή, να νιώθει πολύ καλά με την επανάληψη για να προχωρήσει με τα μαθήματα. Εντάξει. Δηλαδή, να αναζητήσει και άλλε πηγέ με ασκήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε αυτά τα σκησάκια. Λέει κατασκευάστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα τυπώνει όλου του άρτιους αριθμού από το 10 έω το 20. Ο σου είπα πώ θα σκέφτεσαι. Θα σκέφτεσαι τα τρία α, στοιχεία τη επανάληψη. Λέει θα σκέφτεσαι την αρχικοποίηση, θα σκέφτεσαι τη συνθήκη και θα σκέφτεσαι και το βήμα τη αύξηση ή τη μείωση. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ότι η αρχικοποίηση πρέπει να είναι το 10. Αμέσω μετά μα λέει του άρτιου αριθμού, του ζυγού, Όπερ σημαίνει ότι από το 10 πρέπει να πάμε στο 12, πρέπει να πάμε στο 14, στο 16 κτλ. Άρα το βήμα της αύξησης πρέπει να είναι κατά δύο σε κάθε βήμα. Και έχουμε και τη συνθήκη, η οποία συνθήκη λέει έως και το 20, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε συνθήκη ότι ο τρέχον αριθμός είναι μικρότερος είτε ίσω του 20. Πάμε να δούμε λίγο την επανάληψή μας, οπότε βλέπεις εδώ στην πρώτη... Α, επίσης στο τέλος σου λέω εδώ ότι κάθε ομάδα αριθμών να τυπώνεται σε μία γραμμή, εντάξει να μην κάνει διαδοχικές διαδοχικέ εκτυπώσει του 10, του 12 κτλ. Όπω το κάναμε στα προηγούμενα παραδείγματα, αλλά αντίθετα να τυπωθούν όλα σε μία γραμμή. Για να τυπωθούν όλα σε μία γραμμή τώρα, εδώ έχουμε ένα θεματάκι, είδαμε με την κονσόλα. Διότι όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ένα console log, τότε αυτομάτω αλλάζει η γραμμή. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έτσι, έτσι, γίνεται με τον Chrome. Άρα λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να χτίσουμε μία συμβολοσυρά, η οποία συμβολοσυρά να περιέχει μέσα του διαδοχικούς αριθμούς. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσουμε εδώ και είναι και προπομπό του μαθήματος το οποίο θα κάνουμε αργότερα, όπου θα μελετήσουμε αναλυτικά τι συμβολοσυρέ, όπου υπάρχουν πολύτιμα εργαλεία, γιατί η επεξεργασία συμβολοσυρών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στον προγραμματισμό. Οπότε έχουμε και λέμε εδώ, βλέπεις ότι το μυαλό πάει στο φόρ, έχουμε συγκεκριμένο πλήθος επαναλήψεων, το while και το do while το ξεχνάμε στι περιπτώσεις αυτές, η ζωή μας γίνεται πολύ πιο εύκολη με το φόρ. Επίσης βλέπεις ότι γίνεται το let μέσα στο φόρ, δηλαδή αυτή η βοηθητική μεταβλητή η οποία καθοδηγεί την επανάληψη, δηλώνεται κατευθείαν μέσα στο φόρ, φόρ let i ίσον 10, i μικρότερο του 20 συνθήκη, i συν ίσον 2, το βήμα της αύξησης, και δε λίγο τη μεταβλητή S. Η S είναι μια κενή σύμβολο σειρά στην αρχή. Και τώρα σε κάθε βήμα αυτό το οποίο θα γίνεται είναι ότι θα επαυξάνεται, βλέπεις τον τελεστή συνήσων, θα επαυξάνεται λοιπόν με την τιμή του I ακολουθούμενη από ένα κενό. Και έτσι λοιπόν αυτό το βήμα της επαύξησης σημαίνει ότι θα φτιαχτεί πρώτα η σύμβολο σειρά με το φόρο. Επίσης παρατηρήσω ότι είναι μόνο μία εντολή, άρα λοιπόν τα άγκιστρα μπορούν να παραλυφθούν και έτσι γίνονται οι διαδοχικές εκτυπώσεις του 10, του 12 κτλ. Εδώ τώρα αν σε ζορίζει αυτό το οποίο βλέπεις, σου είπα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να το τρέξεις στο χαρτί. Να ξεκινήσεις ότι S είναι καινή συμβολοσυρά, το I παίρνει την τιμή 10, οπότε η εντολή αμέσως μετά τι λέει, λέει πάρε το S την καινή συμβολοσυρά και κοτσαρέτης από δίπλα το 10 το οποίο θα μετατραπεί αυτόματα σε συμβολοσύρα και αμέσως μετά είναι κενό. Η συμβολοσυρά αυτή τη στιγμή έχει τους χαρακτήρες 1, 0 και το κενό. Και πάμε μετά στο επόμενο βήμα και κάνει τα ίδια πράγματα συνεχώ στο χαρτί σου και έτσι θα καταλάβει πάρα πολύ καλά πώ τρέχει η επανάληψη. Πάμε στο δεύτερο ζητούμενο τη άσκηση. Λέει να τυπώνει του περίτου αριθμού από το 19 ω το 11, αυτή τη φορά σε ευθύνουσα σειρά. Οπότε, βήμα αρχικοποίηση. Από πού ξεκινάμε, από το 19. Αμέσω μετά. Συνθήκη. Πού πρέπει να σταματήσουμε, στο 11. Είναι ευθύνουσα σειρά, άρα πρέπει να γράψουμε μεγαλύτερο ίσο του 11. Και έπειτα, τι θα είναι το βήμα τη μείωση, λέει περί του αριθμού. Άρα λοιπόν το βήμα τη μείωση πρέπει να είναι κατά 2, να πάμε το 19, στο 17, στο 15 κτλ. κτλ. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, κατά τα άλλα το ίδιο τρικάκι με τι συμβολοσυρέ θα λειτουργήσει και βλέπει ότι στο βρόχο έχουμε λέ, τα ίσον 19, αρχικοποίηση, η μεγαλύτερο του I-2, το βήμα τη μείωση, και έπειτα έχουμε την εκτύπωση η οποία γίνεται με εντελώ αντίστοιχο τρόπο. Δύο παρατηρήσει. Πρώτη παρατήρηση, έχουμε ότι τη μεταβλητή S την έχουμε δηλώσει ήδη παραπάνω, δεν χρειάζεται να δηλώσουμε άλλη μεταβλητή. Να την πάρουμε την ίδια μεταβλητή για να τη χρησιμοποιήσουμε τώρα για άλλη δουλειά. Είναι κάτι απολύτω δόκιμο. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Έτσι. Εδώ τώρα δεν κάνουμε και οικονομίε στι μεταβλητέ. Αυτά τα κάνουμε σε άλλε γλώσσε σε καμία C εκεί. Εδώ πέρα είμαστε large. Τώρα εδώ πάμε λοιπόν και έχουμε και λέμε ότι. Αυτό το λέω για την IT τη μεταβλητή, που δηλώνεται κάθε φορά στο βρόχο, Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, στο βρόχο εκεί πέρα πηγαίνουμε να δηλώνουμε και τα μεταβλητή, την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και την έχουμε ε, δηλώσει και πάλι σε παραπάνω βρόχο. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει επίση είναι ότι η πάνω μεταβλητή I δεν έχει καμία σχέση με την κάτω μεταβλητή I. Δηλαδή αυτή η βοηθητική μεταβλητή στο βρόχο που γράψαμε let I, με το που θα τελειώσει ο βρόχο, αυτή καταστρέφεται γιατί βρίσκεται μέσα στο block κώδικα το οποίο ορίζεται για τη for. Μη σε ξενίζει που δεν υπάρχουν άγκιστρα, πάλι υπονοείται ένα block κώδικα ότι υπάρχει εκεί πέρα. Εντάξει? Άρα λοιπόν αυτή η let I 10 που βλέπει αρχικά, με το που τελειώσει αυτή η for, πάει στον αγύριστο Οπότε αμέσως μετά, στο αμέσως επόμενο φορ, ξαναγράφω λετά και φυσικά ο, ο διερμηνευτής δεν θα διαμαρτυρηθεί για αυτό το θέμα. Πάμε και στο τρίτο κομμάτι, λέει να τυπώνει εκείνους τους περιττούς αριθμούς από το 1 έως και το 29, που είναι επίσης πολλαπλάσια του 3. Εδώ τώρα λίγο προσοχή, περιττή αριθμή από το 1 στο 29 που ισχύει και μια δεύτερη συνθήκη. Εδώ αυτό κάποιος μπορεί να το στήσει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, θα δούμε έναν τρόπο. Και αν έχεις και ένα διαφορετικό τρόπο μπορείς να τον γράψεις και στα σχόλια να τον δούμε. Οπότε έχουμε και λέμε εδώ ότι το βήμα της αρχικοποίησης είναι εύκολο, θα ξεκινάει από το 1. Και αμέσω μετά, με βάση το γεγονό ότι δουλεύουμε με περιττού αριθμού, μπορούμε να έχουμε το βήμα τη αύξηση να είναι κατά 2. Και έπειτα έχουμε ότι η συνθήκη του τερματισμού πρέπει να είναι μικρότερη ή το ίσω του 29. Τώρα, πώ θα ελέγξουμε πρόσθετο ότι είναι πολλαπλάσια του 3. Ο πιο απλό τρόπο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι πρόσεξε, στο σώμα του κώδικα της επανάληψης είπαμε ότι έχουμε εντολές. Άρα λοιπόν μπορούμε να γράψουμε ποια εντολή γουστάρουμε. Άρα λοιπόν μπορούμε να γράψουμε και μια συνθήκη. Γιατί μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι η συνθήκη είναι και αυτή απλά μια εντολή. Άρα λοιπόν ένας απλός τρόπος που μπορούμε να σκεφτούμε είναι να ελέγχουμε με μια if μέσα στο σώμα του βρόχου αν ο τρέχον περί αριθμός είναι και πολλαπλάσιο του 3. Ο έλεγχος για να τσεκάρουμε ότι ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 3 είναι ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 3 είναι ίσο με το 0. Όπως επίσης για να ελέγξουμε ένας αριθμός αν είναι περιττός, πρέπει το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 2 να είναι ίσο με το 1. Αυτά λοιπόν αναφορικά σαν αρχικές σκέψεις. Με αυτές τις παρατηρήσεις μπορείς να γράψεις διαφορετικό κώδικα από αυτόν τον οποίο θα δούμε τώρα, διότι εδώ πέρα βλέπεις έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο εντός εισαγωγικών αφελής. Και τώρα... Ιδίω σε εισαγωγική σειρά, δεν μα νοιάζει και τόσο τώρα ότι αυτό το οποίο βλέπει είναι πιο αργό σε σχέση με αυτό το οποίο είπαμε προφορικά προηγουμένω αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι να γίνεται η δουλειά. Και βλέπει ότι το S είναι κοινή σύμβολο σειρά κατά τα γνωστά. Στη συνέχεια έχουμε το βρόχο να παίζει με ένα σε κάθε βήμα, δηλαδή θα πάρει του αριθμού έναν 1-1 και για κάθε έναν θα εξετάσει τα δύο κριτήρια. Εντάξει, τα δύο κριτήρια είναι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένω, δηλαδή το i modulo 2 να είναι ίσο με το 1, αυτό σημαίνει ότι είναι περιττό αριθμό. Και το i modulo 3 ότι είναι ίσο με το 0 σημαίνει ότι είναι πολλαπλάσιο του 3 και έτσι λοιπόν γίνουν οι διαδοχικές εκτυπώσεις με τους αριθμούς από το 1 έως και το 29, οι οποίοι είναι και πολλαπλάσια του 3 και ταυτόχρονα είναι και περιττοί. Αυτά λοιπόν για αυτήν εδώ την ασκησούλα. Πάμε τώρα να κάνουμε την άσκηση 7, κλασικό παράδειγμα επίσης. Έχουμε την έννοια του συσσωρευτή, ζητείτε εδώ να προσθέσουμε τους περιττούς αριθμούς από το 1 έως και το 9. Εδώ, τώρα η σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι η εξή: Είναι ότι πρώτα απ' όλα για να του προσθέσουμε όλου αυτού του αριθμού, πρέπει να μα εμφανιστούν μπροστά μα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να χτίσουμε μια επανάληψη, σαν αυτέ τι οποίε μάθαμε, οι οποίε να εμφανίζουν του αριθμού από το 1 έω το 99 και να είναι περί τι. Συνεπώ, το σκεπτικό πάλι είναι ότι θα ξεκινήσω από το 1. Θα έχω βήμα 2 σε κάθε βήμα για να παίρνω περί τους αριθμούς και θα φτάσω με κριτήριο τερματισμού μικρότερο του 99. Τώρα, αυτό εδώ θυμάσαι ότι άμα κάνουμε console log θα τους τυπώσει. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια πρόσθετη ενέργεια και να τα προσθέτουμε όλα αυτά σε μια μεταβλητή. Εντάξει, δηλαδή να κάνουμε το άθροισμά τους. Πάμε να δούμε τη λύση, η οποία α, είναι ένας κλασικός κώδικας τον οποίο επίσης πρέπει να τον έχεις δει καλά, ας πούμε. Εντάξει. Ε, όχι αυτός πρέπει να τον έχεις μελετήσει καλά και να τον καταλαβαίνεις καλά γιατί είναι κλασικό το να κάνεις μια επεξεργασία πάνω σε δεδομένα που σου έρχονται σταδιακά. Δηλαδή, εδώ μου έρχονται περί αριθμοί και αυτό το οποίο θέλω αμέσω μετά είναι να κάνω μια σορευτική επεξεργασία, δηλαδή να παίρνω το άθροισμά του. Βλέπει ότι ορίζεται μια μεταβλητή αρχικά η οποία είναι ίσον το 0 και αμέσω μετά. Εδώ τώρα έχει γίνει λίγο αφελώ η επανάληψη, δεν πειράζει όμω, νομίζω καταλαβαίνει ότι είναι και για διδακτικού λόγου. Οπότε έχουμε ότι ξεκινάει από το 1, πάει μέχρι το 99, έχει βήμα αύξηση και αμέσω μετά γίνεται ο έλεγχο του περιττού αριθμού. Πάλι στο μυαλό μα έχουμε ότι στην επανάληψη μέσα στο σώμα του κώδικα μπορούμε να έχουμε ό,τι εντολέ γουστάρουμε. Οπότε, πρακτικά αυτό είναι η ισοδύναμη με το να έχει γραφτεί η φορλέτα ίσον 1, i μικρό του η συν ίσον 2 και να μην είχε γραφτεί καθόλου το if. Και έπειτα βλέπει αυτό εδώ το sum. Εντάξει, το sum συν ίσον i, που σημαίνει ότι πήγαινε στη μεταβλητή sum και αύξησε την κατά τον αριθμό i τον οποίο έχουμε κάθε φορά. Τώρα, εφόσον η επανάληψη γίνεται πρακτικά πάνω στου περιτού, έχουμε ότι το ΣΑΜ έχει αρχικοποιηθεί στο 0. Ο πρώτο περιτός αριθμό είναι το 1. Οπότε σκέψου 0 και 1, γιατί το I θα έχει την τιμή 1, το ΣΑΜ θα έχει την τιμή 0. Το αποτέλεσμα είναι 1. Πάλι με χαρτί και μολύβι. Είναι σαν να σου περιγράφω κάτι το οποίο το έχει γράψει στο χαρτί σου αυτή τη στιγμή, έτσι. Αμέσω μετά έχουμε ότι ο επόμενο περιτός που θα έρθει, που σημαίνει ότι θα είναι η τιμή για το I, θα είναι το 3. Άρα λοιπόν έχουμε το ΣΑΜ θα έχει την τιμή 1 από πριν, το i θα έχετε την 3, άρα θα έχουμε 1 και 3, 4. Εντάξει. Στην επόμενη επανάληψη το i θα ανοίξουμε το 5, άρα λοιπόν θα έχουμε 4 που είχαμε από πριν και 5 θα μας κάνει 9. Και έτσι λοιπόν το βιολί θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε με το καλό μέχρι και τον αριθμό 99. Τώρα, η άσκηση 8 έχει ένα μαθηματικό πρόβλημα, το οποίο τώρα, όταν κάνεις JavaScript, τώρα, ξέρεις, για το web τώρα, στο web αποκλείεται να έχεις να λύσεις συνήθως α, περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο θέλω να καταλάβεις από αυτή την εκφώνηση, έτσι, ανεξάρτητα από το αν αγαπάς τα μαθηματικά ή όχι, που δεν χρειάζεται να αγαπάς τα μαθηματικά για να μάθεις καλή JavaScript και να τη χρησιμοποιείς για να φτιάξεις σελίδες σου, έτσι, να το εξηγήσουμε αυτό και να είναι τελείως κατανοητό, ότι εδώ πρέπει να κάνουμε την παρατήρηση ότι πρακτικά αυτό το οποίο λέει αυτό το μαθηματικό πρόβλημα και αυτό είναι που θέλω να σου περάσω είναι ότι σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα προβλήματα όπου ξέραμε πότε θα σταματήσει ξέραμε και οι επαναλήψεις θα γίνουν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε σε αυτό το μαθηματικό πρόβλημα δεν ξέρουμε οι επαναλήψει θα γίνουν. Καταλαβες, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το πρόβλημα του μαθηματικού. Αυτό είναι και η ουσία του, ότι δεν ξέρουμε αν τερματίζει ή όχι αυτό το πράγμα για οποιοδήποτε αριθμό. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν ξέρουμε πότε θα τερματίσει αυτό το μαθηματικό πρόβλημα, τότε το μυαλό μας πρέπει να απορρίψει τη for κατευθείαν και πρέπει να πούμε ότι θα κάνουμε while ή θα κάνουμε do while. Do while είπαμε ότι κάνουμε σπάνια, άρα λοιπόν η επανάληψη την οποία στείνει κάποιο εδώ είναι η while. Εντάξει. Βλέπουμε τώρα την ουσία του προβλήματος. Ξεκινώντα από ένα φυσικό αριθμό νη μεγαλύτερο του 2, αν το είναι άρτιο, τότε μειώνουμε το νη στο μισό και επαναλαμβάνουμε. Αν το ή αντίθετα είναι περιττός τότε το θέτουμε τον ή να είναι ίσο με το τριπλάσιο του συν 1 και επαναλαμβάνουμε. Και τερματίζουμε με το καλό όταν τον ή γίνει ίσο με το 1. Οπότε το πρόβλημα τώρα το να το γράψουμε σε κώδικα και που συζητάω να κατασκευάσει ένα πρόγραμμα που εκτυπώνει την ακολουθία των φυσικών από τον ή μέχρι το 1, έτσι, είναι στην ουσία να γράψει αυτό το σενάριο το οποίο βλέπει. Δηλαδή να έχει έναν αριθμό νη ψηλά, πε βάζει μια τιμή στο ή έστω η το πούμε, είναι 10 και αμέσως μετά να ξεκινήσει ένα βρόγχο. Ο βρόγχος θα είναι while, το είπαμε, και αμέσως μετά μέσα στο βρόγχο του while θα ελέγχουμε είναι τον ιάρτιος. Αν είναι τον ιάρτιος, τότε η νέα τιμή του νη θα είναι το μισό της προηγούμενης. Αν τον νη είναι περιττός, τότε θα πηγαίνουμε και θα θέτουμε τον νη ίσο με αυτήν εδώ την παράσταση. Και έτσι θα ξαναπάμε αμέσως μετά πάλι στην επανάληψη, εντάξει. Ερώτηση. Αρχικοποίηση πρέπει να βλέπει. Είναι αυτή η τιμή που θα βάλει στον νη, α πούμε, να βάλει το 10. Επίση πρέπει να βλέπει και το βήμα τη τροποποίηση ότι είναι πιο σύνθετο εδώ. Ωραία, δηλαδή τον ή το μειώνουμε στο μισό ή το κάνουμε 3 νη συν 1. Επίση το τρίτο θέμα το οποίο σκεφτόμαστε είναι η συνθήκη. Η συνθήκη είναι ότι το ή πρέπει να έχει γίνει ίσο με το καλό με το 1. Αυτέ είναι οι οδηγίε. Οπότε α ρίξουμε μια ματιά σε μια ενδεικτική λύση. έχουμε και λέμε λοιπόν ότι αυτό εδώ είναι το ασκησάκι. Έχουμε εδώ ότι έχει γίνει μια αρχικοποίηση του ν με το 3. Γίνεται η εκτύπωση του νη όπως βλέπεις και αμέσως μετά ξεκινάει μια επανάληψη με το while και όσο το νη είναι διάφορο από το 1 και μετά πάμε και γράφουμε με προσοχή τις συνθήκες μας. δηλαδή αν είναι άρτιος αριθμός, αν είναι πολλαπλάσιο του 2 τότε πηγαίνουμε και το μειώνουμε στο μισό. Εντάξει, δηλαδή, το νη να είναι λοιπόν ίσο με το νη δεύτερα. Αλλιώς πηγαίνουμε και πολλαπλασιάζουμε το νη με το 3 και προσθέτουμε και μια μονάδα και έτσι λοιπόν αυτό επαναλαμβάνεται. Λοιπόν το 3 είναι περιττός αριθμό, οπότε πάει στο 10. 3, 3, 9 και ένα 10. Αμέσω με το 10 είναι άρτιο, πάει στο 5 στο μισό. Το 5 είναι περιττός, πάει 3, 5, 15 και ένα 16. Και αμέσω μετά έχουμε διαδοχικέ διαιρέσει με το 2, οι οποίε μα ήταν μέχρι το 1 και τερματίζει. Υπόψη είναι ότι το μαθηματικό πρόβλημα είναι αν για κάθε φυσικό αριθμό, εντάξει, δηλαδή δεν είναι για το νήσον 10 ή το νήσον 3. Ούτε διαστητικά είναι για οποιοδήποτε φυσικό αριθμό, η ακολουθία δεν είναι άπειρη, δηλαδή κάποια στιγμή γίνεται ίσο με το ένα και τερματίζει. Είναι ένα περίφημο ανοιχτό μαθηματικό πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί με τυπική μαθηματική απόδειξη. Αυτά λοιπόν, αυτά τα οποία θέλω να κρατήσω, δεν είναι τώρα τα μαθηματικά φυσικά, εννοείται, είναι ότι κάναμε ένα διαχωρισμό στο μυαλό μα. Βήμα αρχικοποίηση, συνθήκη και επίση το step. Αυτά τα τρία είναι τα οδηγά στοιχεία για να γράψουμε σωστά μια επανάληψη, και αμέσω μετά έχουμε ότι αν ξέρουμε πόσε φορέ θα τρέξει ένα πράγμα. Γράφουμε το for, αν δεν ξέρουμε, τότε γράφουμε το while και πάρα πολύ σπάνια το do while. Well.